Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα με το πρώτο θέμα. 14 του Απρίλη, πήγαμε Τετάρτη, σχεδόν στα μισά του μήνα, τι σχεδόν. Οπότε, μέχρι τις 12 θα είμαστε κοντά σας, ζωντανά εδώ από το στούντιο του ένα channel, για να δούμε ποια είναι αυτά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και κατά τη σημερινή διάρκεια της ημέρας, της διόρης αυτής της εκπομπής. Έχουμε αρκετά θέματα, τα οποία παρουσιάζουν έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον το καθένα και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το θέμα της πανδημίας. Βέβαια, το νούμερο φαντάζομαι ότι τόσο εμάς όσο και εσάς θα σας εξέπλησε για μια ακόμη φορά, διότι ξεπεράσαμε τις 4.000. Και το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι οι διασωληνωμένοι αυξάνονται, δυστυχώς, όπως και ο αριθμός των νεκρών. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα να είμαι ούτε στη θέση της ομάδας των λοιμοξιολόγων που αποφασίζουν για μέτρα σε κάθε περιοχή, αλλά ούτε και στη θέση της κυβέρνησης, η οποία πολλές φορές έχει γίνει αυτό που λέμε ο σάκος τους μπόξ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λες και έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί. Βλέπεις σε όλο τον κόσμο 184.000 κρούσματα είχαν χτες σε Ινδία, νομίζω, και κάποιες άλλες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, χώρες μεγάλες, όχι μόνο η Γερμανία, όχι μόνο η Ελβετία και άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει, έχουν γονατίσει κυριολεκτικά από αυτή την λέλαβα της πανδημίας, πόσο μάλλον μια Ελλαδίτσα η οποία πιστεύω ότι αναλόγως τις καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι λοιμοξιολόγοι και η σημερινή κυβέρνηση, φαντάζομαι ότι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Φαντάζομαι. Δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Αλλά σύμφωνα με αυτά, δηλαδή όταν είδαμε χτες, ας πούμε, και θα δούμε παρακάτω ένα ρεπορτάζ, τι έγινε με κάποιους, με ένα μικρό αριθμό γονέων, οι οποίοι αντέδρασαν και είπαν ότι δεν θα κάνουμε self-test τα παιδιά μας, γιατί δεν πρέπει να πάνε στο σχολείο και θα πάρουν απουσίες. Και είπα και χτες, μιλώντας με τον κύριο Βαγενά, ότι αν μιλούσαμε για εμβόλιο, που ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικά, καταλαβαίνω ίσως να υπάρχουν κάποιες μικρές αντιδράσεις. Αλλά ένα self-test δεν νομίζω ότι κάνει πουθενά κακό. Είναι δωρεάν, είναι τόνα, είναι τ' άλλο. Για ποιο λόγο να υπάρχουν αυτές οι αντιρρήσεις. Πήρες αυτό που σε ρώτησα, Δημήτρη? Ναι, και τον κύριο Θεοτόκη να πάρεις, γιατί με πήρε τώρα τηλέφωνο. Έλεγα λοιπόν προς τι όλες αυτές οι αντιρρήσεις. Αν μας ακούει κάποιος ο οποίος είναι γονέας, είναι συγγενικό πρόσωπο κάποιου μαθητή που αντιδρά σε αυτό, καλό θα ήταν να ακούσουμε τον ισχυρισμό του, για ποιο λόγο ένα απλό self-test δεν πρέπει να το κάνει ένας μαθητής για να μπει στην τάξη, γιατί στο κάτω-κάτω δεν φταίνει σε τίποτα όλοι οι υπόλοιποι, αν, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα θετικό κρούσμα σε έναν μαθητή, που βρέθηκαν κάποια θετικά κρούσματα από αυτά τα self-test που έγιναν μέχρι τώρα στην περιφέρεια, και μείνανε στα σπίτια οι μαθητές, δεν πήγαν στο σχολείο. Δεν ξέρω, ειλικρινά, μετά από ένα χρόνο και πλέον,
τα πράγματα δείχνουν να εκτροχιάζονται. Γιατί εκτροχιάζονται? Γιατί ο καθένας, χωρίς να είναι ειδικό, χωρίς να ξέρει, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, ακούει κάτι από εδώ, ακούει κάτι από εκεί, διαβάζει κάποια fake news κτλ. Και σχηματίζει άποψη και διαστραβλώνονται τα πράγματα έτσι ώστε να μην υπάρχει μία σωστή ενημέρωση. Αν κάποιος εξακολουθεί να έχει αντιρρήσεις μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν μιλώ για τις άλλες χώρες, μιλώ για τη δικιά μας τη χώρα, μετά από τα 60 νέα κρούσματα που είχαμε στον ομό και τα κρούσματα της δομής και όλα αυτά, και τρεις νέους διασωληνωμένους από τη Θάσο στο νοσοκομείο της Καβάλας. Αν λοιπόν ακόμη εξακολουθείτε να έχετε αντιρρήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, και να σας πω, είναι αναφέρετο δικαίωμά σας να θέτετε αυτές τις αντιρρήσεις, αλλά νομίζω ότι μόνο κακό κάνουν τόσο σε εσάς τους ίδιους, τους φίλους σας, τις οικογένειές σας, όσο και κατ' επέκταση και στους υπολείπους. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Πάρε μου τον κύριο Θεοδόκη, σε παρακαλώ. Ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας. Α, αχλάδια. Λοιπόν, μία είδηση που είναι από χτες, βρέθηκε τελικά, εντοπίστηκε μετά από επίμονες και επίπονες προσπάθειες ο οδηγός, ο οποίος με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού χτύπησε την 60χρονη νοσηλεύτρια εδώ παραπάνω στο παλιό νοσοκομείο και την άφησε αιμόφυρτη, χτυπημένη στην άσφαλτο, όπου τελικά μετά από προσπάθεια 10 ημερών να κρατηθεί στη ζωή, τελικά η γυναίκα υπέκυψε και κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν το δράστη μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλο με την έννοια ότι χρειάστηκε να καταβάλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Είναι ένας καβαλιώτης 44 ετών, χωρίς δίπλωμα οδήγησης, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ο δράστης, ο οποίος εγκατέλειψε την 60χρονη γυναίκα αιμόφυρτη στην άσφαλτο και εξαφανίστηκε. Από ό,τι από τις πληροφορίες που μάθαμε είναι ότι ο δράστης ομολόγησε ότι είναι αυτός που χτύπησε τη γυναίκα. Τώρα, το τι είπε παραπάνω στην αστυνομία, γιατί το έκανε, πώς έγινε, τι έγινε κτλ. Φαντάζομαι και γι' αυτόν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε να εξελιχθούν. Δηλαδή, αν ζούσε η γυναίκα, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Θα ήταν μια εγκατάλειψη, μπορεί και εξαμελίας. Τώρα όμως, που η γυναίκα έφυγε από τη ζωή, τα πράγματα αλλάζουν. Οι κατηγορίες μεταβάλλονται. Και είναι δύσκολα για τον 44χρονο καβαλιώτη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ότι έχει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη πλέον, δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου και θα οριστεί τακτική δικάσιμος και δεν ξέρω τι δικαιολογία θα μπορούσε να προβάλλει κανείς για αυτή την εγκατάλειψη και στην εξέλιξη αυτής της εγκατάλειψης υπήρχε και ο θάνατος. Είναι δύσκολα. Λοιπόν, τι έγινε, Δημήτρη? Θα δούμε διάφορα.
ρεπορτάζ όπως αυτό που γονείς απείλησαν καθηγητές και διευθυντή λόγω των self-test σε σχολείο της Καβάλας. Θα δούμε, έχουμε σχετικό ρεπορτάζ. Να πούμε κάτι για τους αγρότες, ότι άνοιξαν οι διαδικασίες αναγγελιών των ζημιών από τον παγετό, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Λικουρέτζος. Οπότε, καλό είναι να προβείτε να κάνετε τις απαραίτητες δηλώσεις. Έλα, πες μου. Τίποτα, τι ρε Δημήτρη, σου είπα να πάρεις 3 άτομα, δεν με ενημερώνεις. Έχουμε κανέναν από τους... Δεν έχουμε. Ο κύριος Σετόκης... Με πήρε, γι' αυτό σου λέω. Παναγία μου, Χριστέ μου. Ενημέρωσέ με, στον αέρα είμαι εγώ. Εγώ βγαίνω εκτεθειμένος εδώ στο γυαλί. Δεν βγαίνεις εσύ. Ναι, τώρα, αλλά δεν με ενημερώνεις. Βλέπεις ότι το πάω λαό-λαό για να μου πεις κάτι. Λοιπόν, σε μία... Ωραία. Σε μία δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας, την GPO, ο Καβαλιώτης, βουλευτής, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, είναι ανάμεσα στα 3 πρώτα ονόματα από τους δημοφιλέστερους υπουργούς. Και αυτό έτσι μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι είναι Καβαλιώτης. Δεν έχει σημασία αν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, αν ανήκει στο Πασόκ, αν ανήκει οπουδήποτε αλλού. Που πάει να πει ότι για να είναι στους 3 δημοφιλέστερους υπουργούς, και μάλιστα πριν από λίγο καιρό ήταν και πρώτος, πάει να πει ότι μέχρι τώρα έχει διαχειριστεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα γεγονότα που κατά τη θετία του προέκυψαν, όπως αυτό με τους λαθρομετανάστες επάνω στο... στον Εύρο, όπως το χειρισμό με τις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, που φαίνεται πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος, μαζί με τους συνεργάτες του, τον κ. Φλόρο, τον Στρατικό και όλους τους άλλους, χειρίστηκε πάρα πολύ σωστά μέχρι τώρα τα όποια θέματα παρουσιάστηκαν. Θα δούμε και από αυτό σχετικό ρεπορτάζ. Έχουν κάνει οι συνάδελφοι από τον τομέα των ειδήσεων. Άλλο θέμα που έχει έτσι ένα ξεχωριστό και αυτό ενδιαφέρον, αφορά την έδρα του Δήμου Παγκαίου, την Ελευθερούπολη. Σε καραντίνα μπήκε από χτες ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Ελευθερούπολη. Και ο λόγος είναι προφανής. Κάποια κρούσματα κορονοϊού που βρέθηκαν θετικά ανάγκασαν τον Μητροπολίτη να βάλει λουκέτο στο ναό και να γίνει και η σχετική απολύμαση τουλάχιστον μέχρι τις 24 του Απρίλη. Για τη Μεγάλη Εβδομάδα προφανώς ο ναός θα ανοίξει. Λοιπόν, συνάντηση είχε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιάννης Πασχαλίδης, με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ για τις καλλιέργειες, όπως είπαμε και που ανακοίνωσε και ο κ. Λικουρέτζος, λόγω παγετού. Οπότε, ξαναλέω και πάλι ότι έχει ένα ενδιαφέρον όσον αφορά τις ζημιές που έχουν υποστεί εδώ στην περιοχή μας, και ειδικότερα στην περιοχή του Νέστου, και όχι μόνο στην περιοχή του Νέστου. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το πρώτο ρεπορτάζ, αφού δεν κατέστη δυνατό να έχουμε έστω μία από τις τηλεφωνικές συνδέσεις, και να δούμε αυτές τις καταγγελίες που είδαν το φως δημοσιότητας χθες και είχε επικοινωνήσει ο κ. Βαγενάς μαζί μας και μας είπε τι ακριβώς έγινε σε κάποιο σχολείο, λύκειο του νομού. Και νομίζω ότι είναι καλό να δούμε, να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό, και έχουμε συνέχεια. Για πάμε να το δούμε.
Ένα δυσάρεστο περιστατικό εξελίχθηκε το πρωί της 3ης 13 Απριλίου σε σχολείο της Καβάλας. Όπως έκανε γνωστό ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κ. Απόστολος Βαγενάς, γονείς απείλησαν καθηγητές αλλά και την διευθύντρια του σχολείου, με χρήση μάλιστα ακόμη και βίας, επειδή δεν επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν τα παιδιά τους self-test πριν μεταβούν στο σχολείο. Υπήρξαν κάποιες παρεκβάσεις και όχι μόνο στην Καβάλα, ναι, αλλά και στον υπόλοιπο νομό. Δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να αναφέρω τα σχολεία στα οποία έγινε, όπου γονείς πήγαν εκεί και απαιτούσαν τα παιδιά τους να μπουν μέσα στο σχολείο. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, διότι ακόμα και το βοηθητικό προσωπικό καθαρίστρες, οι οποίες δεν είχαν κάνει το self-test, πήραν την οδηγία να πάνε στο πλησιέστερο υγειονομικό κέντρο να το κάνουν και μετά να έρθουν. Δημιουργήθηκαν λοιπόν κάποια προβλήματα και, εν πάση περιπτώσει, σε μία περίπτωση γονέας μπήκε μέσα στο σχολείο και, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, ναι, άσκησε λεκτική βία προς την διευθύντρια, η οποία με πήρε αμέσως τηλέφωνο και φυσικά εγώ ειδοποίησα το 100 κατευθείαν και, εν πάση περιπτώσει, το επεισόδιο έληξε. Δεν θα δεχτώ σε καμία περίπτωση να επαναληφθούν τέτοια περιστατικά. Μάλιστα θα προχωρήσω ο ίδιος, εάν και εφόσον έχω την ενημέρωση, για παρόμοιο περιστατικό σε μηνυτήρια αναφορά, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Βαγενάς. Δεν είχε self-test και επέμεινε να μπει μέσα και μάλιστα να μην πάρει και απουσίες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μάλιστα, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε καν αυτό. Αυτή είναι η εντολή που η πολιτεία μας έχει δώσει και αυτή θα εφαρμόσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, κανένας δεν έχει το δικαίωμα στα στελέχη της εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς, στους συνεργάτες μου δηλαδή, να ασκεί τέτοια βία. Και σε αυτό είμαι κάθετος. Κάθε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιείται η αστυνομία και θα καταθέτω εγώ προσωπικά μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα με τα στοιχεία του κάθε ενός ο οποίος θα κάνει τέτοια διαδικασία. Δεν μπορώ να το ανοιχθώ αυτό. Πάντως, όσον αφορά την αποχή των μαθητών από τα σχολεία, κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην πρεμιέρα της επανέναξης των λυκείων, όπως έκανε γνωστό και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Μπαντίκος. Έχουμε πολύ μικρό αριθμό μαθητών οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν σήμερα και στους οποίους αναφέρω, όπως είπα και πριν, ότι εντάσσονται πολλές κατηγορίες μαθητών. Είναι αυτοί που συνοικούν με ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι ήδη από τον Φεβρουάριο μήνα, στα μισά του Φεβρουαρίου μήνα, είχαν στείλει πλήρους φακέλους σε ειδική επιτροπή που είχε σταθεί στο Υπουργείο για να τους δικαιολογήσει, δηλαδή δικαιολογήσουν την απουσία του τετραμήνου και να ενταχθούν σε τμήματα διαδικτυακά. Έχουμε αυτούς που προέκυψαν στην πορεία, ως επαθείς μαθητές οι ίδιοι ή που συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε επαθείς ομάδες. Θα μπορούσε σίγουρα κάποιος ειδικός ή επιστήμονας να προχωρά ο ίδιος σε rapid test και όχι οι μαθητές και οι γονείς να προχωρούν στη διαδικασία των self-test. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας έχει διαφορετική άποψη, επισήμανε μάλιστα σε συνέχεια το δηλώσεων του ο κύριος Μπαντίκος. Αν θα μπορούσε να γίνει αυτό που ισχυρίζεται, δηλαδή την ύπαρξη κάθε σχολική μονάδα εξειδικευμένου προσωπικού για να τα κάνει, οπωσδήποτε θα ήταν και αυτό ένα πολύ καλό μέτρο. Όμως έχουμε να διαχειριστούμε αυτό στο επίπεδο που πρέπει να το διαχειριστούμε και καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να έχει επιτυχία αυτό. Αυτά λοιπόν έγιναν κατά τη διάρκεια της έναρξης των μαθημάτων στα Λύκεια και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι είναι απαράδεκτο, είναι ανήκουστο ένας γονέας να προτρέπει το παιδί του που πάει στο σχολείο, που πάει στο λύκειο, να μην προβεί στην εξέταση ενός self-test, το οποίο είναι ένα απλό πραγματάκι. Ούτε καν σύριγγα να πεις ότι θα πάρει αίμα ή ότι θα κάνει, ότι θα ράνει. Βάλει ένα αυτό εδώ, θα το βάλω και θα διάνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, δεν θέλω να πάρω θέση με την έννοια ότι ο κάθε γονέας έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το παιδί του μαζί με το παιδί του, okay, αλλά μέχρι εκεί. Όταν όμως ο κανονισμός, ο νόμος λέει ότι το παιδί αυτό, ο μαθητής αυτός, η μαθήτρια δεν θα μπει στην τάξη για να κάνει μάθημα και θα πάρει απουσίες, πρέπει να το δεχτούμε.
ή το ένα ή το άλλο. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα. Βλέπετε ότι η πανδημία θερίζει. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς αυτό. Οι θάνατοι έχουν φάει στα ύψη. Τα κρούσματα επίσης στα ύψη. Άρα, τι είναι αυτό που φοβίζει τον κάθε γονέα και το κάθε παιδί να κάνει ένα απλό self-test. Τίποτα απολύτως, λέω εγώ. Τι έχουν στην άκρη του μυαλού τους κάποιοι που αποφασίζουν για αυτό το πράγμα, το αρνητικό δηλαδή, δεν μπορώ να το ξέρω. Καλό θα ήταν, σας είπα και πάλι, αν κάποιος διαφωνεί με αυτό και ξέρει κάτι περισσότερο, καλό θα είναι να μας πάρει ένα τηλέφωνο και να μας πει ότι ξέρεις, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, εγώ δεν θέλω το παιδί μου να κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμφωνήσουμε μαζί του. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να μας πει κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Έτσι δεν είναι. Μπορεί, ας πούμε, για να το διακομωδήσω και λίγο, μπορεί, ας πούμε, η μπατονέτα που θα βάλει μέσα για να πάρει το υγρό, να έχει μικροτσίπ και να μείνει εκεί το μικροτσίπ και μετά να το παρακολουθούν. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Τι να πω. Αργότερα θα βρούμε ένα βίντεο από τους Αρβίλα που κάποιος ανέβασε ένα βίντεο και λέει από πού προέρχεται η εξάπλωση του κορονοϊού. Αν δεν το έχετε δει και το δείτε, αν δεν πιάνετε την κοιλιά σας από τα γέλια, τουλάχιστον θα χαμογελάστε. Αλλά όλα αυτά σε λίγο, αφού πρώτα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε ζωντανά εδώ στην εκπομπή, στο δεύτερο θέμα. Μία είδηση από την Ιγυρία. Υπάρχει μια σύλληπτη τραγωδία. Τουλάχιστον 20 παιδάκια έχασαν τη ζωή τους όταν πήραν φωτιά σχολικά κτίρια με ψάθες, με ψάθινες στέγες. Και όπως σας είπα, έχασαν τη ζωή τους 20 μαθητές και μαθήτριες. Είναι αυτά που λέμε ότι τελικά καμιά φορά δεν αναγνωρίζουμε τι έχουμε σε σύγκριση με άλλες καταστάσεις και άλλες χώρες και όλα αυτά, δυστυχώς. Θέλω να σας πω ότι τελικά για το θέμα αυτό που λέγαμε για τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσικλέτας μεγάλου κεβισμού, του 44χρονου Καβαλιώτη, ο οποίος τελικά εντοπίστηκε από την αστυνομία, θα οριστεί τακτική δικάσιμος, δεν συνελήφθη, έχει παρέλθει το αυτόφορο και έτσι θα περιμένει μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος και να απολογηθεί για τις πράξεις του, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι κατηγορίες. Πάντως είναι σε βαθμό πλημελήματος και όχι κακουργήματος, παρότι υπάρχει νεκρός από αυτό το τροχαίο, αλλά οι νόμοι είναι τέτοιοι οι οποίοι είναι σε πλημέλημα. Αν και μένα αυτό με βρίσκει όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, για το συγκεκριμένο άνθρωπο, προς Θεού, δεν τον ξέρω, δεν έχω τίποτα προηγούμενο μαζί του, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον σε περιπτώσεις που υπάρχει εγκατάλειψη και επέρχεται μάλιστα και ο θάνατος πολύ περισσότερο, θα έπρεπε οι νόμοι να είναι πολύ πολύ αυστηρότεροι και όχι να είναι στα όρια του πλημελήματος. Διότι εάν ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω πότε θα γίνει, δικαστή και μπορεί να μπει και λόγω καθαρού ποινικού μητρώου, να μπει μια ποινή, ξέρω εγώ, πενταετής φυλάκιση με αναστολή ή τριετής. Πια σταυγό και κούρευτο. Και ένας ακόμη να το κάνει και ειδικά, επαναλαμβάνω, όταν έχει επέρθει θάνατος, έτσι. Λοιπόν, δεν χρωστούσε τίποτα αυτή η γυναίκα, η 60χρονη. Μάλιστα, είχε πάρει τη σύνταξή της από μια πολύ αγαπητή
γυναίκα στο νοσοκομείο της Καβάλας, νοσηλεύτρια. Και τώρα που θα ξεκουραζόταν και θα προσπαθούσε να ζήσει, ξέρω, κάποια χρόνια με τα εγγόνια της, με τα παιδιά της, με τα αυτά της, τη στέρισαν τη ζωή. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έτσι παρουσιάζουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πολύ πιο ξεχωριστό ενδιαφέρον. Λέγαμε προηγουμένως ότι είχαμε μια δημοσκόπηση στην οποία έχει και τους δημοφιλέστερους υπουργούς. Οπότε πάμε να δούμε τι ακριβώς μας δίνει αυτή η δημοσκόπηση της GPO για να μάθουμε περισσότερα. Με 12 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της GPO. Συγκεκριμένα δημοσκόπηση που διεξήχθη για λογαριασμό της ιστοσελίδας powergame.gr δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με ποσοστό 35,9% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 23,5%. Στην τρίτη θέση παραμένει το κίνημα αλλαγής με ποσοστό 7% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,4%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 4% και τελευταίο κόμμα που φαίνεται να κερδίζει την είσοδό του στο Κοινοβούλιο είναι το ΜέΡΑ25 με 3,4%. 19,8% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ακολουθήσει άλλες επιλογές, ενώ το 12% δηλώνει αναποφάσιστο. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό πλεονέκτημα έναντι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα σε τρεις καθοριστικές ερωτήσεις. Μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ποιος μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την οικονομική κρίση? Ένα 45,7% απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 28,1% απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. 24,3% απαντά κανένας από τους δύο. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των υπουργών, το τρίπτυχο εθνικά θέματα, πανδημία, οικονομική διαχείριση καθορίζει και την πρώτη επτάδα στην αξιολόγηση των υπουργών. Έτσι, ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας εμφανίζεται ως ο πιο δημοφιλής υπουργός, με τον υπουργό άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είναι στη δεύτερη θέση, ενώ την πρώτη τετράδα συμπληρώνει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, ακολουθούν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας και ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Πράγματι, οι δημοσκοπήσεις και πάντοτε ισχύει αυτό, μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, η διαφορά των κομμάτων εκτινάσεται την επόμενη μέρα σχεδόν σε διπλάσια διαφορά. Θα υπάρξει συσπήρωση, λέτε. Έτσι, καταλαβαίνω. Και, ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρετήθηκε σε εκλογικές αναμετρήσεις. Λέει ότι θέλω να είμαι με τον νικητή και το καταλαβαίνεις αυτό. Μάλιστα. Σταδιακά λοιπόν, και με τα προβλήματα που δημιουργούνται, ναι, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση, αυτό επανέρχεται σε μια φυσιολογική κατάσταση. Και δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι είναι και φυσιολογική, γιατί δεν έχουμε και εναλλακτική πρόταση. Άμα υπάρχει από την αντιπολίτευση μια εναλλακτική πρόταση, τότε ενδεχομένως και αυτή η διαφορά των 15 μονάδων να κατεβεί κι άλλο. Σε κάθε περίπτωση εκφράζουν πράγματι τάσεις. Πιστεύω περισσότερο σε πραγματικές ερωτήσεις, οι οποίες μετρώνται σε συγκεκριμένα πράγματα και όχι σε αυτές τις προτιμήσεις των κομμάτων. Γιατί ειδικά αυτή την περίοδο ο κόσμος το μόνο που δεν σκέφτεται είναι κάποιες εκλογές και μάλλον ευνηδιάζεται από μια ερώτηση και συνήθως πηγαίνει από αδράνεια στις επιλογές που είχε στο παρελθόν. Όσο όμως προχωρούν τα πράγματα και θα φύγουμε από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση της πανδημίας, η οποία έχει καθυλώσει τα πάντα, θα αλλάξουν επίσης τα πάντα. Θα υπάρξει άλλο ενδιαφέρον και για τις τοποθετήσεις των κομμάτων για το μέλλον, γιατί αυτό θα επιθυμήσουν να δουν όλοι οι πολίτες, να δουν πράγματι ποια θα είναι η ρότα που θα πάρει η χώρα μας να συναντήσει την πρόοδο, την ευημερία.
Και σε αυτό το επίπεδο το κίνημα αλλαγής θα έχει ετοιμάσει την πρότασή του. Εργάζεται γι' αυτό. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν μεταξύ των κομμάτων. Βέβαια, όπως είπε και ο γραμματέας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εδώ, του τοπικού παραδείγματος Καβάλας, κ. Δράκος, τα πράγματα αυτά αλλάζουν. Όταν έρθει δηλαδή η ώρα της κάλπης ή και πριν έρθει ακόμη, αλλάζουν. Και θα δούμε και μετά ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τις ανακοινώσεις για το νέο πρόγραμμα που ανήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για μια ακόμη φορά είναι στο ρυθμό εκείνο του αημνίστου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει τότε εκείνη την περίφημη φράση «Τσοβόλα, δώστα όλα». Κάπως έτσι κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εσείς αν καταλάβατε κάτι διαφορετικό να μου το πείτε. Όπως έκανε και τότε στην Θεσσαλονίκη με το πρόγραμμα εκείνο που είχε ανακοινώσει και είχε πει εκείνα τα περίφημα να μην τα ξαναλέμε και κουράζουμε. Και τελικά, μετά, αντί να χορεύουν οι αγορές, χορεύαμε εμείς. Και χορεύουμε ακόμα. Και θα χορεύουμε ακόμα για πολλά χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να πάμε στο θέμα της πανδημίας. Δυστυχώς, λοιπόν, χθες είχαμε ένα ρεκόρ όσον αφορά τουλάχιστον τους διασωληνωμένους. Πάσαμε το φράγμα των 800 διασωληνωμένων συμπατριωτών, συνανθρώπων. Κάτι που πριν από, αν θυμάστε, περίπου 2 μήνες, ίσως και περισσότερο, είχαμε πέσει σε εκείνο το νούμερο, το αρκετά χαμηλό, κάπου στα 200, ίσως και κάτω από τα 200. Και πλέον είμαστε στους 802. Σπάσαμε το φράγμα των 800. 4.033 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. 53 στην Καβάλα, 7 στη Θάσο. 93 οι θάνατοι. Θυμάστε ότι και στους θανάτους συνανθρώπους μας είχαμε πέσει κάπου εκεί στους 20, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, κι όμως ανεβήκαμε ξανά στους 93. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Αυτά τα νούμερα δηλαδή δεν μας αφήνουν να καθησυχάζουμε, οπωσδήποτε. Και καλό θα είναι πλέον να αναλάβει ο καθένας από εμάς την όποια ευθύνη του αναλογεί. Αλλιώς, δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε από αυτή την ιστορία. Το μόνο βέβαια που ενδεχομένως θα βοηθήσει θα είναι, τι άλλο, το εμβόλιο. Αν έχετε κάποια άλλη λύση εσείς, βέβαια τα κόμματα, τα υπόλοιπα, το μόνο που κάνουν είναι να ασκούν κριτική. Άνοιξε γιατί άνοιξε. Έκλεισε γιατί έκλεισε. Ούτε έκλεισε ούτε άνοιξε γιατί δεν κάνει το ένα ή το άλλο. Πήραμε εμβόλια, πού είναι τα εμβόλια. Αρχίσαν τα εμβόλια, λίγα τα εμβόλια. Γίναν πολλά τα εμβόλια, θα μπορούσαμε περισσότερα εμείς. Αν ήμασταν εμείς, δεν θα είχε κορονοϊό. Και άλλες τέτοιες αηδιούλες, οι οποίες δεν βοηθάνε πουθενά. Ούτε σε ένα θέμα που θα έπρεπε να είναι όλη μία γροθιά και μόνο. Αλλά, λοιπόν, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας Πειραιά, όσον αφορά το Πάσχα, λέει ότι ίσως να μπορέσουν να γίνουν κάποιες μετακινήσεις, αλλά μόνο με αποδεδειγμένο τεστ που θα είναι αρνητικό και έτσι θα μπορέσουν να γίνουν κάποιες, όχι ανεξέλεκτα, μετακινήσεις. Όσον αφορά την εστίαση, αυτό θα το δούμε
μετά το Πάσχα από ό,τι λένε τα πράγματα. Βέβαια, τα απογορευτικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όχι συνωστισμός, όχι Πάσχα στις εκκλησίες με πολύ κόσμο, Ανάσταση σε εξωτερικούς χώρους. Καλά, έτσι κι αλλιώς η Ανάσταση γινόταν σε εξωτερικό χώρο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, οπότε δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει, όχι εγώ, ο καθένας μας δεν ξέρει. Γι' αυτό καλό θα είναι, εάν δεν ξέρουμε, καλά θα είναι να σιωπούμε, γιατί δεν βοηθάει πουθενά. Το να μην σιωπούμε εννοώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο της Καβάλας, πώς είναι τα πράγματα. Να δούμε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασαν οι συνάδελφοι από τον τομέα των ειδήσεων. Το έχουμε. Για δώσ' το. Τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί τα κρούσματα κορονοϊού σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα οι μονάδες εντατικής θεραπείας να ασφικτιούν. Στη Καβάλα υπάρχει ελαφρώς αύξηση των κρούσματων, όσο και των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Συνολικά στο νοσοκομείο της Καβάλας βρίσκονται 49 ασθενείς με κορονοϊό, με τους 32 από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και τους 17 από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Ενώ σε μονάδα εντατικής θεραπείας βρίσκονται 6 άτομα. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο 15ήμερο έχουμε μια αύξηση των θετικών κρουσμάτων, όπως πολύ καλά το ακούτε κάθε απόγευμα από τις ανακοινώσεις του ΟΔΗ, αλλά θέλω να πω ότι τα κρούσματα, τα πολλά που ανακοινώνει ο ΟΔΗ, δεν μεταφράζονται και σε εισαγωγές τόσες πολλές στο νοσοκομείο μας. Ναι, υπάρχει αυξητική τάση. Νοσηλεύουμε στο νοσοκομείο σήμερα 49 ασθενείς, αλλά δεν είναι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, είναι και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Το νοσοκομείο Δράμας δεν έχει κλινική COVID και όλοι οι ασθενείς έρχονται στο δικό μας νοσοκομείο. 49 οι ασθενείς, όπως σας είπα, οι 32 είναι από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και οι 17 είναι από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Και στη ΜΕΘ έχουμε μια αυξητική τάση. 6 συμπολίτες μας νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι τέσσερις είναι του νομού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και οι δύο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Μετά την αύξηση των κρουσμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, άνοιξε και δεύτερος όροφος για ασθενείς με κορονοϊό. Τις τελευταίες μέρες ανοίξαμε και στον τρίτο όροφο την κλινική, γιατί, όπως σας είπα, είχαμε μια έξαρση. Στον πέμπτο όροφο που είχαμε τον Φεβρουάριο και ο Μάρτιο, οι κλίνες είναι 43, επομένως υπήρχε αναγκαιότητα να ανοίξουμε επιπλέον κλίνες, τις οποίες είχαμε όμως πάντα διαθέσιμες. Έχουμε στον τρίτο όροφο ανοίξει άλλες 40 κλίνες και ελπίδα μας και ευχή όλων μας είναι να μην χρειαστεί να ανοίξουμε και άλλη κλινική, όπως είχαμε κάνει τον Νοέμβριο μήνα. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου της Καβάλας, το νοσοκομείο χρειάζεται επιπλέον προσωπικό, αλλά μέχρι στιγμής το προσωπικό που ήδη υπάρχει μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νοσοκομείου. Θέλει επιπλέον προσωπικό. Αλλά θέλω να πω όμως ότι στο νοσοκομείο μας, σε γενικές γραμμές, είμαστε καλά. Χρειάζεται επιπλέον στήριξη, ναι. Αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στον κόσμο, που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στους ασθενείς μας. Και μια και μου δίνεται ευκαιρία να ευχαριστήσω το ιατρικό και προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω δίνει ένα δύσκολο και καλό αγώνα να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς. Παρόλο την αύξηση των κρουσμάτων του ιού, αλλά και των ασθενών με κορονοϊό, η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας θεωρείται ελεγχόμενη. Είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι απόλυτα ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Έχουμε, επαναλαμβάνω, 49 ασθενείς, οι διαθέσιμες κλίνες αυτή τη στιγμή για COVID είναι 40 και αν χρειαστεί θα ανοίξουμε κι άλλες κλίνες. Απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση και δεν το λέω εγώ σαν διοικητής, το λένε τα πραγματικά νούμερα που σας αναφέρω.
Σε αντίθεση με όσο υποστηρίζει ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας, η πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, Κλέρι Λαμπύρη, σε γραπτή ανακοίνωσή της στα social media, δηλώνει πως πέρασε ένας χρόνος που οι υγειονομικοί δίνουν τη μάχη μέσα και έξω από τα νοσοκομεία, αντιμέτωποι με την πραγματικότητα που διαμόρφωσε η γνώσος COVID-19. Ένας χρόνος που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το ΕΣΥ είναι οχυρωμένο και η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η καλύτερη δυνατή, που η πολιτική ηγεσία βαυκαλίζεται πως έχει θωρακίσει το σύστημα υγείας της χώρας ώστε να αντέξει πολύ αποτελεσματικότερα μάλιστα από ό,τι το σύστημα άλλων χωρών. Που οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι διαδίδουν ότι όλοι οι συμπολίτες μας έχουν την περίθαλψη που θα έπρεπε και όλα όσα έγιναν ή παρελήφθησαν ήταν γιατί έτσι το αποφάσισαν οι γιατροί. Υπόθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, μιας και δεν ντράπηκαν τα στόματα που έλεγαν. Η πραγματικότητα όμως που ζούμε καθημερινά τους διαψεύδει εκοφαντικά. Με τους εκατοντάδες διασωληνωμένους σε όλη την χώρα, ιδίως στην Αττική, να βρίσκονται σε αναζήτηση μονάδας εντατικής θεραπείας. Κοιτάξτε, είδα και εγώ τις ανακοινώσεις της Προέδρου των Γιατρών του νοσοκομείου μας. Συνδικαλίστρια είναι, κάνει από πλευράς της κάτι γνώμη της αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν συμφωνώ όμως με πολλά από αυτά που γράφει και αν θα δείτε ότι είναι ελάχιστες οι αντιδράσεις. Τι ζητήσαμε? Το ξέρουμε πολύ καλά ότι το έχει πει και ο Υπουργός μας, ότι όλη η χώρα είναι μια υγειονομική περιφέρεια. Και ζητήθηκε από το νοσοκομείο Ξάνθης να στείλουμε 2 εφημερίες για το μήνα Απρίλιο. Και υπήρξε αντίδραση. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να υπάρξουν αυτές οι ανακοινώσεις. Δεν έγινε καμία μετακίνηση γιατρού, απλώς δώσαμε 2 εφημερίες στο γειτονικό νοσοκομείο της Ξάνθης, γιατί δεν δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα εκεί και έπρεπε να τους στηρίξουμε. Εγώ σε ένα μόνο πράγμα που θα διαφωνήσω πάνω στην ανακοίνωση της Προέδρου των Γιατρών είναι ότι δεν μ' αρέσει εμένα αυτό που λέμε η ισοπαίδωση των πάντων. Δηλαδή, τίποτα καλό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Τίποτα όμως. Από την ανακοίνωση, έτσι. Που είδε το φως της δημοσιότητας, δεν έχει γίνει τίποτα καλό. Αυτό, εντάξει. Εντάξει, όλοι κρινόμαστε και κρίνουμε και κρινόμαστε κτλ. Οπότε, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από οτιδήποτε. Αλλά αυτή η ισοπαίδωση εμένα με βρίσκει να διαφωνώ. Υπάρχει άλλος δρόμος, άραγε, για αυτή την κατάσταση που βιώνει η χώρα και ο πλανήτης παγκοσμίως. Υπάρχει. Υπάρχει, μας λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, όπως μας είπε και τότε στη Θεσσαλονίκη. Θα, και τελικά μείναμε μόνο στα θα. Και μνημόνια υπογράψαμε, και έμφυα δεν κατεργήσαμε, και μισθό δεν ανεβάσαμε, και ένα σωρό άλλα τέτοια, που δεν χρειάζεται να τα λέμε, δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, αλλά δεν μπορεί και να μην τα επισημάνουμε. Οπότε, να ανατρέξουμε και λίγο πιο πίσω. Επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή, τότε που ο ΓΑΠ Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου είπε ότι λεφτά υπάρχουν, άρα λοιπόν υπάρχει άλλος δρόμος. Και εκεί τεράστια αποτυχία. Και με τις ανακοινώσεις τότε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τίποτα. Μέχρι διαστημικό σταθμό μας είχε τάξει ο κύριος Παπάς, ότι θα πάμε στη Σελήνη. Όλα τα έχει μαριωρεί, η Σελήνη μας έλειψε. Καταλάβατε. Λοιπόν, και βέβαια και πολλά άλλα, μέχρι και το μετρό Θεσσαλονίκης. Είχε εγκαινιάσει ο κύριος Τσίπρας και είπε ότι ο Σονούπο θα λειτουργήσει. Από τότε πέρασαν 4 χρόνια, νομίζω, και κάτι παραπάνω, και θα δούμε πότε το μετρό. Οπότε, λοιπόν, υπάρχει δρόμος ξανά, μανά, τα ίδια,
από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάμε να δούμε τι είπε. Είναι ναι, υπάρχει άλλος δρόμος. Γι' αυτό και σήμερα προτείνουμε με τόλμη μια γενναία ρύθμιση των χρεών της πανδημίας. Σχεδιάζουμε την πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Τη διαγραφή μέρους βασικής οφειλής για συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών. Την αποπληρωμή της υπόλοιπης οφειλής σε έως 120 δόσεις. Η διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής θα αφορά τον φόρο εισοδήματος, το τέλος επιδιδεύματος, τον έμφυα, τις ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, την εισφορά αλληλεγγύης. Μείωση της βασικής οφειλής κατά 40%. Μείωση της βασικής οφειλής κατά 50%. Μείωση της βασικής οφειλής κατά 60%. Η πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και οι δόσεις θα εφαρμόζονται σε όλους για τα χρέη προς τις τράπεζες. Προτείνουμε αναστολή πληρωμών, περίοδο χάριτος για ρυθμισμένες οφειλές, επιμήκυνση περίοδου αποπληρωμής με αναπροσαρμογή επιτοκίου, διαχωρισμό οφειλών σε εξυπηρετήσιμες και μη, διαγραφή μέρους της οφειλής για τους ευάλωτους και τους πληττόμενους οφειλέτες. Η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας, η αναστολή πτωχεύσεων και λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, το πάγωμα της τοκοφορίας, η μη απώλεια προηγούμενων ρυθμίσεων. Την κάλυψη του τμήματος των επιταγών μέσω κρατικού δανεισμού. Την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Τρίτον, μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω και του τραπεζικού δανεισμού, με υψηλό ποσοστό δημόσιας κάλυψης έως 90% κατά δανείου, ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενεργοποίηση του θεσμού των μικρο χρηματοδοτήσεων. Ρύθμιση των οφειλών προς τις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαγραφή του τέλους επιδιδεύματος. Η μείωση του ΦΠΑ στον χώρο της εστίασης, το 6%. Καταργούμε λοιπόν τον πτωχευτικό νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άμεση προστασία στην πρώτη κατοικία. Την πλήρη υπαγωγή στις ρυθμίσεις που περιέγραψα των αγροτικών χρεών. Το σύνολο των προτάσεών μας για την ενίσχυση της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσανέλησα. Είναι κοστολογημένο στα 5,7 δισεκατομμύρια. Αλήθεια. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσό? Εσείς τι νομίζετε τώρα, ότι μετά από αυτή την ομιλία ο κατά τα άλλα αγαπητός σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, σαν φάτσα, σαν φυσιογνωμία, σαν, εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Είχε κανένα κόστος, ας πούμε, με όλα αυτά που είπε? Είδατε ότι το βάλανε το βίντεο στο Γρηγόρη, γιατί θα χρειαζόταν να τον ακούμε 2 ώρες. Τι δεν είπε για μία ακόμη φορά? Τι δεν έταξε για μία ακόμη φορά? Βέβαια, το κόστος, σιγά το κόστος, όπως είπε και ο ίδιος. 6 δισεκατομμύρια είναι όλα αυτά που είπε. Και μπορεί, κατά τον Αλέξη τον Τσίπρα, να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω. Αφού μπορεί να γίνουν κατά τον κύριο Τσίπρα, γιατί πιστεύετε ότι δεν τα κάνει ο σημερινός πρωθυπουργός? Θα τον άκουσα, κύριο Τσίπρα, και θα πει, ρε, θα μας πάρει τις εκλογές αυτός, θα μας πάρει την κυβέρνηση. Για αρχίστε και κάντε τα όλα αυτά. Καταλάβατε? Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι όπως είχα πει και τότε, όταν είχα ακούσει εκείνα στο Θεσσαλονίκη, είχα πει ότι, μέσω μνημονίων και όλα αυτά, είχα πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί είμαι ο ξυπνότερος άνθρωπος του κόσμου, απλά τα βλέπω πιο ρεαλιστικά, δεν τα βλέπω φανατικά κομματικά. Τα βλέπω πιο ρεαλιστικά και είπα ότι δεν γίνονται αυτά που λέει ο τότε, πριν γίνει πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα όταν τον άκουσα στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή, παραλίγο να πείσει και εμένα τον ίδιο ότι θα γίνουν. Και έλεγα, λες. Αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα, μα τίποτα από όλα εκείνα που είχε πει. Δεν το λέω για να τον απορρίψετε σαν πολιτικό. Δεν το λέω για να τον απορρίψετε σαν κόμμα. Αν τα λιγουρεύεστε, όπως λέει και ο φωνακλάς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γεωργιάδης, με γεια σας, με χαρά σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δημοκρατία έχουμε, ποιος θέλει ψηφίζει τον Τσίπρα, τον Βαρουφάκη, τον ξέρω εγώ, αλλά δεν μπορώ όμως και να μην τα αναφέρω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ. Εγώ, είπαμε, σανό, δεν υπάρχει περίπτωση να φάω. Αμάσιτο τουλάχιστον. Πάμε σε τηλέφωνο. Ναι. Τα ίδια θα του πω. Εντάξει, τα άκουσα από εσάς. Δεν θα ξανά μου πείτε που ήταν και ο Άγγελος. Μάλλον. Α, συμφωνείτε με αυτά που έλεγα, δηλαδή? Συμφωνώ με αυτά που λέγατε. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι εγώ πέρυσι, τέτοια εποχή, ναι, είχα καεί το πλυντήριό μου. Τι είχατε κάνει? Είχα καεί το πλυντήριό μου. Δεν είχα δεκάρα. Δεν μου δίνει ενδερεσέ, κανένας δεν δίνει ενδερεσέ. Τώρα πρέπει να έχει κάρτα. Τέλος πάντων. Και έλεγα, Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα?
τι θα κάνω τώρα. Και στη φάση επάνω μας δώσανε 300 ευρώ μέρισμα. Εκείνο το μέρισμα εμένα, μέσα σε κάθε φορά που βάζω πλυντήριο, δόξα τω Θεώ, λέω, που ήρθαν αυτά τα λεφτά. Τώρα όμως αυτό το Πάσχα, έχω πάθει και μια αποκόλληση στο μάτι μου και τρέχω. Άνοιξε μου λίγο το ηχείο. Και ναι, πληρώνω. Ναι. Πληρώνω συνέχεια στους γιατρούς για το μάτι μου. Και δεν μου μένουν εμένα ούτε για φαγητό σας. Και είμαι μόνη μου, είμαι χείρα 20 χρόνια. Μια συνταξή που παίρνω είναι αυτή. 480 ευρώ. Πού να τα κολλήσεις το ρεύμα. Να σας ρωτήσω. Μισό. Πώς είναι το μικρό σας όνομα, θέλω μόνο το μικρό. Καταρίνα. Κυρία Καταρίνα μου, είπατε ότι πήρατε ένα μέρισμα 300 ευρώ γιατί κάγεται το πλυντήριο και το αγοράσατε, σωστά? Έτυχε μου. Μισό λεπτό. Πότε το πήρατε αυτό το μέρισμα? Πέρυσι νομίζω. Μισό λεπτό. Πέρυσι με Τσίπρα, με Μητσοτάκη, με τι? Πέρυσι ή προπέρυσι, όχι. Πώς. ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Καταρίνα μου, τι μου λέτε δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αν δεν κατάλαβα, διορθώστε με. Είναι αυτό κίνητρο επειδή πήρατε ένα μέρισμα με τον Τσίπρα, με τον Μητσοτάκη, με τον Βαρουφάκη, με τον Λοπιά? Είναι κριτήριο αυτό να κρίνετε ότι ένας είναι ικανός να κυβερνήσει ή να μην κυβερνήσει μια χώρα? Όχι. Α. Δεν κρίνω αυτό. Απλώς, αλλά τι? Απλώς λέω ότι και σε εμάς, ναι, που δεν έχουμε, ναι, με τόσα λίγα λεφτά, δεν έχουμε, ναι, τίποτα άλλο πουθενά, σαν Πάσχα που έρχεται, κάτι να βοηθήσουν και σε εμάς. Μισό λεπτό. Λέει για τον Ογκά, δεν λέει τίποτα. Καταρχάς, οι χαμηλαξιδοξιούχοι, από ό,τι ξέρω, είναι ένα δικαστήριο. Τώρα, χθες είχαμε τον κύριο Μητρόπουλο, θα πάρουν κάποιο βοήθημα κτλ. Δηλαδή, επειδή ας πούμε κάποιος που θα κυβερνάει τώρα δεν έδωσε ένα μέρισμα και τα έδωσε σε διαφορετικό τρόπο λόγω της πανδημίας, πάει να πει ότι είναι άχρηστος. Ή ο άλλος που έδωσε μέρισμα πριν 2 χρόνια είναι ικανός. Κυρία Καταρίνα μου, με όλο το σεβασμό. Ακούστε με, κυρία Καταρίνα μου. Γλυκιά μου Κατερίνα, με όλο το σεβασμό, ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω απολύτως τίποτα μαζί σου, ίσα-ίσα αγάπη και μόνο. Αλλά, ξέρεις, δεν είναι αυτό κριτήριο να πούμε ότι επειδή πήραμε τότε 300 ευρώ, άρα είναι ικανός να κυβερνήσει μια χώρα. Δεν λέω αυτό. Ναι, εντάξει. Ούτε το πιστεύω. Κατάλαβα. Ούτε λοιπόν, το πιστεύω. Ωραία. Αλλά βλέπω τώρα την κατάντια μας. Ναι. Η κατάντια μας, κυρία Καταρίνα, δεν έχει προέρθει από αυτό. Η κατάντια μας έχει προέρθει οικονομική και όποια άλλη ανέχεια από τη δεκαετή οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας, περνάει και θα περνάει, και από την πανδημία που προέκυψε τώρα και έχουν γονατίσει χώρες και χώρες, πόσο μάλλον η Ελλαδίτσα μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καταρίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να συναντήσουμε τον κύριο Θεοτόκη, έναν καλό φίλο και πάντα. Έχουμε τη γραμμή ή έκλεισε? Ωραία, ξαναπάρε. Τζάμπα μιλάω. Λοιπόν, τώρα αυτό... Εντάξει, με όλο το σεβασμό βέβαια προς την κυρία Καταρίνα, προς Θεού, η γυναίκα είπε, ευθαρσός το είπε, ότι εγώ πήρα 300 ευρώ τότε με αυτό, γιατί είχε καεί το πλυντήριό μου, πήρα το πλυντήριο και... Οκ. Ναι, αλλά εάν φτάσουμε... Που πολλοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο η κυρία Καταρίνα. Και δεν θέλω εγώ τη κυρία Καταρίνα να τη αλλάξω τη γνώμη, ούτε τη κυρία Δέσποινα, ούτε του κυρίου Χρήστου, ούτε κανενός. Αλλά δεν μπορεί να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Είναι φύση απαράδεκτο δηλαδή να σκεφτόμαστε με αυτό το κριτήριο. Το ότι ξέρω εγώ, ο Τάδε μας έδωσε αυτό και πρέπει να αυτό και. Δεν ξέρω. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, καταλάβατε. Είναι κρίμα δηλαδή. Θα πρέπει να βάζουμε με άλλα κριτήρια το αν είναι κάποιος ικανός να διοικήσει, αν θέλετε, να κάνει αυτή την εκπομπή που κάνω εγώ, αν θέλετε, να, σε όλες τις θέσεις. Τώρα, πόσο μάλλον στο τιμόνι μιας χώρας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον υπαστυνόμο, τον κύριο Θεοτόκη, ο οποίος είναι γραμματέας της... Ένωση Εργαζομένων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας. Και τον ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά που ανταποκρίθηκε με ευγένεια στην πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Παστυνομέ. Καλημέρα, κύριε Τέλειο. Εσάς και στους ακροατές. Ξέρετε, σας κάλεσα πρώτα-πρώτα για το εξής πρώτο λόγο. Θα πρέπει οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και υπάρχουν και πάρα πολλοί που μας παρακολουθούν και από άλλα σημεία της χώρας και στο εξωτερικό. Να μην πλέον
έχουν τον αστυνομικό σαν τον παππούλα ή έχουν τον αστυνομικό ότι καθιστός και αραχτός και light με το φραπέ στο χέρι κάθε σε μια γωνία και απλά γράφει, αλλά είναι ο αστυνομικός που νυχθημερών, όπως στην περίπτωση του συναδέλφου προσφάτως, του Γιώργου Κοράης-Βάς και καλού μου φίλου από την Καλύφτο, κάνουν ό,τι καλύτερο περνάει από τα χέρια τους για να φτάσουν στους δράστες της οποιαδήποτε υπόθεση. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να αποδώσω τα εύσημα στα παιδιά της αστυνομίας, της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, διότι έστω και μετά από τόσο διάστημα, 1,5 μήνα, νομίζω πέρασε περίπου κάπου τόσο, βρέθηκε ο δράστης τελικά της γυναίκας που έχασε τη ζωή της, της 60χρονης νοσηλεύτριας που έγινε εδώ παραπάνω στο παλιό νοσοκομείο. Θέλετε να μας ενημερώσετε περαιτέρω πώς φτάσατε, πώς έφτασαν συνάδελφοι και εντόπισαν τον δράστη? Καταρχήν, επειδή το έχουμε ξαναπεί, είμαστε πολίτες αυτής της πόλης, είμαστε όλοι γνωστοί, έχουμε πολλούς φίλους, είμαστε σε μια μικρή κοινωνία. Να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της εκλοιπούσας, στα νου σας. Και να, από εκεί και πέρα, οι συνάδελφοί μου ένα μήνα, γιατί το ατύχημα έγινε 13 Μαρτίου, ακριβώς μετά από ένα μήνα και μετά από πάρα πολλές έρευνες, καταθέσεις, προσπάθειες να βρουν κάποια άκρη, γιατί δεν υπήρχε ούτε ένα στοιχείο που μπορούσε να μας οδηγήσει σε πρώτη φάση στο ποιος προκάλεσε αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα, γιατί τελικά προέκυψε ο θάνατος. Καταφέρανε οι συνάδελφοί μου της τροχίας πρώτα απ' όλα, που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρουν μια άκρη, αλλά και της ασφάλειας τελικά που καταφέρανε και με κάποιες πληροφορίες εντοπίσανε τον οδηγό. Δεν είμαστε ούτε άνθρωποι ούτε τίποτα. Είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Ούτε παμπούλες είμαστε, όπως είπατε, ούτε οι κακοί της υπόθεσης, όπως κάτι θέλουν να μας παρουσιάζουν. Ειδικά τώρα με την πανδημία μας έχουν βγάλει έξω και φοβάται ο κόσμος που μόλις μας βλέπει κρύβεται, γεννάει από την άλλη πλευρά, αρχίζουν και τρέχουν κάποιοι. Λες και εμείς είμαστε οι κακοί και βέβαια τους καταλαβαίνουμε και αυτούς, αλλά ξαναλέμε, δεν είμαστε μπαμπούλες και οι κακοί. Και δεν είναι καθαρά αστυνομικό έργο αυτά που μας έχουν βάλει να κάνουμε. Το καθαρά αστυνομικό έργο είναι γι' αυτό που εμείς δώσαμε όρκο και μπήκαμε στην αστυνομία, να πατάξουμε την εγκληματικότητα, να προστατεύουμε τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων. Ναι. Είτε από μέσω της ασφάλειας, είτε μέσω του αστυνομικού τμήματος, είτε μέσω της τροχείας. Υπάρχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες και λέμε και ξαναλέμε και στους γονείς, μην λέτε στα παιδιά σας για τον αστυνομικό που θα τους βάλει μέσα, αν δεν είναι καλά παιδιά, και πώς παρουσιάζουμε τον αστυνομικό στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας και θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί. Mm-hmm. Και φυσικά κάνουμε και εμείς λάθη, έτσι. Όποιος δουλεύει, όποιος εργάζεται, κάνει και λάθη. Και εδώ είμαστε και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε και προσπαθούμε όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό λάθος, υπάρχουν τα όργανα που θα ελέγξουν τους συναδέλφους. Σε καμιά άλλη δημόσια υπηρεσία δεν υπάρχει αυτοκάθαρση που λέμε και αυτοέλεγχος. Ναι. Εμείς έχουμε και τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υπηρεσιών και τα πάντα ελέγχονται. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι μπορεί να υποθεί και τι όχι, εσείς θα το κρίνετε. Πώς καταφέραν τελικά οι συναδελφοί σας να φτάσουν στο δράστη, ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο που σας οδήγησε να βρεθεί μετά από ένα μήνα? Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε κάμερες εδώ και πόσο καιρό για να μπουν στις στολές μας. Ναι. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Ναι, ποιος άλλος δημόσιος υπάλληλος θέλει να μπει κάμερα στη στολή του ή στη δουλειά του για να τον καταγράφει, έτσι, γιατί ερχόμαστε σε δύσκολη θέση από άλλα περιστατικά. Εννοείται. Αλλά οι κάμερες γενικά, προσωπική μου άποψη, έτσι, μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα κράτη δυτικού τύπου που θέλουμε να λέμε ότι θέλουμε να ανήκουμε κι εμείς, υπάρχουν κάμερες κυκλοφορίας, υπάρχουν κάμερες που ελέγχουν την παραπατικότητα των πολιτών. Ναι. Γιατί κάποιος που είναι σωστός και φιλήσυχος άνθρωπος και δεν έχει κάποιο πρόβλημα αν θα υπάρχει μια κάμερα σε ένα δημόσιο μέρος. Έτσι. Τέλος πάντων, οι συνάδελφοί μου τα κατάφεραν με πολλούς τρόπους και με κάμερες που υπήρχαν από βιντεοληπτικό υλικό που καταφέρανε και το αξιοποίησανε και με πάρα πολλές έρευνες, με καταθέσεις από ανθρώπους που πέρασαν από εκεί και καταφέραν στο ευθέο να βρούμε τον δράστη. Βέβαια, ο δράστης έκανε ένα λάθος τώρα.
καθένας μπορεί να το αξιολογήσει, να διοικηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν είμαστε εμείς για να κρίνουμε και να κατακρίνουμε ή να καταδικάζουμε. Αυτά πάνε στα δικαστήρια. Αυτά ναι, σωστά. Είναι υπόθεση της ελληνικής δικαιοσύνης. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να κάνω μια έκκληση, γιατί όλοι κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας, με τις οικογένειές μας. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, γιατί μέσα στην κατοικημένη περιοχή τρέχουν οι συμπολίτες μας με μεγάλη ταχύτητα, ειδικά στην οδό Τενέδου, που κινείστε κι εσείς κάθε μέρα και το βλέπετε όλους. Ναι. Ή μέσα στην πόλη που δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά έχει διαβάσεις για να περνάει ο κόσμος. Πρέπει να σταματάνε τα αυτοκίνητα, να πηγαίνουμε με μια ελεγχόμενη ταχύτητα. Για ποιο λόγο να παραβιάζουμε τους μονόδρομους? Τώρα έγινε το τραγικό αυτό δυστύχημα. Που θα πας από τον άλλο τον δρόμο και θα χάσεις δηλαδή 20 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Δεν καταλαβαίνω τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό το λεπτό. Ναι. Που ζήτημα να είναι ένα λεπτό, αφού παρακάτω σταματήσεις πάλι που έχει φανάρι. Πραγματικά κάνω έκκληση να τηρούμε τον κώδικα δικής κυκλοφορίας. Τώρα θα μου πείτε, πού έχουμε ως Έλληνες παιδεία για να έχουμε και οδηγική συμπεριφορά? Και προχθές τα λέγαμε, κύριε Τσέλιο. Ναι. Αλλά βλέπετε πού οδηγούμαστε. Το να τηρούμε κάποια μέτρα δεν σημαίνει ότι μας καταναγκάζουν ή μας περιορίζουν. Αυτό μας δίνει μια ποιότητα στη ζωή μας. Να τηρούμε κάποια μέτρα, να μπορώ να περπατήσω στο πεζοδρόμιο και να μην υπάρχει αυτοκίνητο, να μπορώ να περάσω τη διαβάση στον δρόμο με ασφάλεια με το παιδί μου και χωρίς να φοβάμαι ότι θα με παρασύρει κανένα μηχανάκι, κανένα αυτοκίνητο. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Απεδείχθη ότι δεν είχε άδεια ικανότητας οδηγού και απεδείχθη τελικά ότι έτρεχε κιόλας. Όσον αφορά την άδεια ικανότητας οδήγησης, ναι, αποδείχθηκε ότι δεν, ναι, ότι δεν έχει, ότι στερείται. Ναι. Τώρα για την ταχύτητα αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ναι, υπάρχει καλώς κάποιο προηγικό στοιχείο. Αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες. Ναι, ναι, εντάξει, όχι, απλά έτσι, ναι. Δικαιοσύνη. Απλά εγώ ένα κομμάτι θέλω να πω στον τομέα της ανθρωπιάς. Δηλαδή, είμαστε συνάνθρωποι πάνω απ' όλα και πρέπει να κοιτάμε ο ένας. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μόνο τον διπλανό μας, είμαστε όλοι ο ένας για τον άλλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, χτύπησε ένα πουλάκι που λέει ο λόγος και θα σταματήσει να δεις τι έγινε. Χτύπησε ένα ζωάκι, θα σταματήσει. Και ναι, πρέπει να σταματήσουμε να το πάμε στο κτηνίατρο άμα κάτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να φοβήθηκε επειδή δεν είχε το δίπλωμα. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να κατακρίνουμε όπως είπαμε. Θα πάει στη δικαιοσύνη και θα διηγηθεί στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Παστινόμε, κύριε Θεοτόκη, θερμά ευχαριστώ για τη συνομιλία για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Ένα τελευταίο, αν ναι, μου επιτρέπετε, ναι, κύριε, παρακαλώ. Θέλω να επαναλάβω ότι το τηλέφωνο το 100 που παίρνουμε την αστυνομία, ναι, δεν το παίρνουμε για πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να τις βρούμε στο διαδίκτυο. Α, καλά. Ναι. Σαν τηλεφωνικό κατάλογο ένα πράγμα. Ναι. Θέλω να το επισημάνω αυτό. Ναι. Γιατί όταν έχουμε κάποιο περιστατικό, όπως ήταν τώρα αυτό το ροχείο, το δυστύχημα, έτσι, έχουμε κάποια σοβαρά, ναι, περιστατικά διακινήσεις τετρομεταναστών και ή κάποια κλοπή ή κάποιο αυτόφορο αδίκημα σε εξέλιξη, τα παιδιά που είναι στο τηλέφωνο στο 100 ταυτόχρονα πρέπει να διαβιβάζουν και στους σταθμούς που είμαστε έξω, στην ομάδα Δία, στα περιπολικά, για να μας συντονίσουν για να κάνουμε κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε να πιαστούν οι δράσεις από τα αδικήματα, από τα εγκλήματα που γίνονται στην καθημερινότητά μας. Όταν παίρνουμε τηλέφωνο για να ρωτήσουμε ποιο φαρμακείο διανυκτερεύει, ναι, να ρωτήσουμε αν μπορώ να μετακινηθώ, είναι πράγματα τα οποία μπορώ να τα βρω στο διαδίκτυο άνετα. Ναι, τώρα, ναι, για το μικρό ποσοστό των συνανθρώπων μας, οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι και δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, οκ, okay, το καταλαβαίνω να πάρω ένα τηλέφωνο στο 100. Αλλά κάνω έκκληση. Μην παίρνουν τηλέφωνο στο 100 για ασήμαντα πράγματα τα οποία μπορούν να βρουν πληροφόρηση από άλλο τρόπο. Ναι. Μπορεί να αποβεί μοιραίο για κάτι σοβαρό που θα προκύψει εκεί τη στιγμή, ναι. Ναι, γιατί θα απασχολήσουν τον ένα από τους δύο συναδέλφους που θα βρίσκονται στα τηλέφωνα στο 100, οι οποίοι είναι φορτισμένοι και με το να κοιτάνε τους ασυγμάτους και τους υπολογιστές τους και να μας κατευθύνουν όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό αδίκημα. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ένας συνάδελφος είναι απασχολημένος στο τηλέφωνο και ψάχνει να δει πληροφορίες που ζητάει ένας πολίτης σε σχέση με φαρμακεία και πληροφορίες δευτερεύουσες, έτσι μπορεί για κάποιον πολίτη εκείνη τη στιγμή να είναι σημαντικό, δεν είναι αντιλέγω. Αλλά να βάζουμε ένα κριτήριο στο τι είναι άμεση ανάγκη και το τι δεν είναι. Γιατί το τηλέφωνο το 100 είναι άμεση ανάγκη. Μπορείς να καλέσεις και στο αστυνομικό τμήμα στη γραμματεία, σε οποιοδήποτε άλλες υπηρεσίες για να πάρεις τις πληροφορίες. Καλά, μπορείς να τις βρεις στο διαδίκτυο. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παστινόμε. Κύριε Θεοτόκη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, yeah, καλημέρα. Ναι, πράγματι, πρέπει αυτό να περάσει σε όλους, ότι το 100 δεν το παίρνουμε για ψιλοπίδημα, ούτε για φαρμακείο, ούτε για βενζινάδικο, ούτε για, ξέρω εγώ. Το παίρνουμε για ένα σοβαρό περιστατικό. Σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η τεχνολογία, το ένα το άλλο, μπορείς να μάθεις από παντού κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί περάσαμε το χρόνο και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, και για να ξεφύγουμε από όλα αυτά για λίγο και να πάμε λίγο να, έτσι, να χαμογελάσουμε, θα δανειστώ από τους καλούς μου φίλους, τα παιδιά από το Αραβίλα, μία επιστημονική τοποθέτηση για το πώς μεταδίδεται τελικά ο ιός του κορονοϊού και μέχρι σήμερα ό,τι λέγανε και ισχυρίζονται οι επιστήμονες δεν έχει καμία απολύτως βάση, καμία απολύτως σοβαρότητα. Διότι ο ιός μεταδίδεται ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο φίλος που θα δούμε αμέσως στο βίντεο. Πάμε να το δούμε. Γιατί... Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τις απαραίτητες διαφημίσεις. Οπότε σε λίγα, πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που σας προανέφερα και την τοποθέτηση στην επιστημονική. Πάμε στα δικά μας νούμερο ένα, γιατί σας είπα ότι έχουμε πολλά σήμερα. Θα ήθελα να πω πώς εξαπλώνεται ο κορονοϊός. Αυτό το βίντεο ήρθε στα χέρια μας, δεν μπορώ να σας πω από πού, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Θεός, του στέλνουμε χαιρετισμούς να μας πει ποιος είναι. Αλλά ο άνθρωπος αυτός επιτέλους μιλάει σωστά και τοποθετείται επιστημονικά. Εξηγεί για την εξάπλωση του κορονοϊού. Γιατί έχουμε μπαθιάσει να ακούμε όλες αυτές τις αηδίες. Ας τον απολαύσουμε. Τελικά αποδείχθηκε ότι η μεγάλη εξάπλωση του κορονοϊού στο λεκανοπέδιο της Αττικής οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αποβολή των αερίων από τον άνθρωπο. Διότι ο αερισμός του κάθε ανθρώπου εκπέμπει, εκτοξεύει τον κορονοϊό που έχει στα οπίστια του, στον περιβάλλοντα χώρο και τον καθιστά επικίνδυνο. Ο κάθε άνθρωπος αερίζεται από 10 μέχρι 23 φορές την ημέρα και εκπέμπει γύρω στα 500 κυβικά εκατοστά αερίων ημερησίως. Η υπέρβαση αυτών των οριών οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις διατροφικές συνήθειες του καθενός από εμάς και κυρίως στη χορτοφαγία, διότι ως γνωστόν οι φυτικές ίνες είναι που προκαλούν μεγαλύτερη παραγωγή αερίων. Επομένως, η πρώτη πρόταση των εμπειροκνωμόνων προς τους αρμόδιους φορείς είναι η απαγόρευση παντελώς της χορτοφαγίας καθ' όλο το χρονικό διάστημα που επικρατεί ο κορονοϊός στη χώρα μας. Βέβαια, δεν είναι μόνο η συχνότητα, δεν είναι μόνο η ποσότητα, αλλά εξαρτάται και η πίεση η οποία ασκείται κατά τον αερισμό από εμάς. Μία μικρή πίεση, δηλαδή ένα μικρό σφίξιμο μισού μπαρ περίπου ισχύως, διευκολύνει την εξάπλωση του κορονοϊού, διότι διαχέεται ομαλώς τον περιβάλλοντα χώρο και κάπως γλυκά. Ενώ μία ισχυρή πίεση των τριών περίπου μπαρ εκτοξεύει τον κορονοϊό βία και επιφέρει άμεσα την θανάτωσή του. Σκοτώνει επιτόπου τον κορονοϊό. Γι' αυτό θα προβλέπει η σχετική νομοθεσία ότι η πίεση να ασκείται γύρω στα 3 μπαρ. Είναι βέβαια και ο θόρυβος, εκτός από την ασκούμενη πίεση, είναι και ο θόρυβος, ο οποίος θόρυβος όμως συμβάλλει στον εντοπισμό του δράστη, συμβάλλει ο θόρυβος στον εντοπισμό της πηγής των αερίων, ούτως ώστε να ελέγχεται ο δράστης αν τηρεί τα νόμιμα κατά τον αερισμό του. Πολύ σωστό αυτό. Και θα θεωρηθεί μία υπόκοφος, μία ύπουλη, μία πορδή έτσι παρασκηνική, περίεργη, μη θορυβώδης, θα θεωρηθεί ύποπτη τους υπονομεύουσα την ένωμη τάξη και την ασφάλεια του κράτους. Και θα θεωρηθεί αντιεξουσιαστική πορδή, θα θεωρηθεί αναρχική πορδή, να μην πω και κομμουνιστική. Όλα αυτά θα προταθούν, θα ψηφιστούν και συγχρόνως θα συσταθούν ειδικά φροντιστήρια από το κράτος, ώστε να εκπαιδεύεται ο πολίτης πώς να αερίζεται σωστά και νόμιμα προς αποφυγή εξαπλώσεως του κορονοϊού. Και σύνθημά μας θα είναι ότι μία δυνατή, μία καθαρή πορδή θα είναι η σωτήρια πορδή για την απαλλαγή μας από τον κορονοϊό και για τη σωτηρία του έθνους. Μπράβο, εγώ συγκινήθηκα, ειλικρινά το λέω, συγκινήθηκα και έχει και απόλυτη λογική. Λοιπόν, τι λέτε. Είναι επιστημονικά καταρτισμένο αυτό που μας είπε ο φίλος τηλεθεατής για να δείτε ότι έχουμε λαλήσει τελείως. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα χιουμοριστικό βίντεο και το κάναμε περισσότερο
για να χαμογελάσετε, να ξεφύγουμε λίγο από, το, από τα προβλήματα και από τις άσχημες ειδήσεις που είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να λέμε. Και αυτό βέβαια το χρωστάμε στα παιδιά του Ράδιο Αρβίλα που δανειστήκαμε αυτό το βίντεο και τους ευχαριστούμε θερμά. Αυτά. Έτσι είναι τα πράγματα. Το διαδίκτυο είναι ένας εντός και εκτός εισαγωγικών παράδεισος ενημέρωσης. Παράλληλα όμως είναι και μία κόλαση. Μία κόλαση στην οποία εάν κάποιος και ειδικά νεαρά παιδιά πέσουν μέσα σε αυτή την κόλαση, ξεκινώντας από τον παράδεισο, πολλές φορές είναι και χωρίς επιστροφή. Και αυτό είναι το πιο δραματικό από όλα. Για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα δέσποτα, τι ακριβώς πόθηκε σε μια συνέντευξη τύπου όσον αφορά το θέμα αυτό που έχει, η αλήθεια είναι, τα δικά του προβλήματα. Για πάμε. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Καβάλας και την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Πυθία. Προχώρησαν το μεσημέρι της 3ης 13 Απριλίου ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Θόδωρος Μουριάδης και η νόμιμη εκπρόσωπος του εν λόγω φορέα κ. Ιωάννα Καλιστρίδου. Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών προβλέπει την παροχή εθελοντικής εργασίας στο καταφύγιο περισυλλογής και περίθαλψης άγριων ζώων που βρίσκεται στο Κρυονέρι και τη δημιουργία ιστοσελίδας που θα αφορά τις δραστηριότητες του καταφυγίου. Οι δύο εθελοντές αναμένεται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους την 1η Μαΐου και θα έχουν την ευθύνη για τη διαμόρφωση των χώρων του καταφυγίου, για το τάισμα και το πότισμα των ζώων, καθώς επίσης και για την κατασκευή σκυλόσπιτων από ανακυκλώσιμα υλικά που θα παρέχουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής στο πλαίσιο του προγράμματος της κυκλικής οικονομίας, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Καβάλας. Πάμε να πάρουμε μια τηλεφωνική γραμμή και βλέπουμε στη συνέχεια το βίντεο. Παρακαλώ. Ναι, έλα. Ναι. Τον Άγγελο θα το... Ακούω. Να, το βλέπω στην τηλεόραση. Ακούω. Λοιπόν. Άγγελο, με ακούς? Ναι, είπαμε. Ακούω. Λοιπόν, ναι. Χθες είχα πάρει τηλέφωνο για τον προβατέα Σερών. Ναι. Λοιπόν, είχαμε σιώσει το θέμα για τα ανδρομικά που δεν μας έδωσαν. Ναι. Μην πεις πάρει αύριο σαν σήμερα τηλέφωνο να σε απαντήσω. Ναι. Πήρες την ώρα που ήταν ο Μητρόπουλος εδώ? Ναι. Πήρες? Τώρα παίρνω. Να. Όχι τώρα παίρνεις, μισό λεπτό. Αν δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν φταίω εγώ. Εχθές είχαμε το Μητρόπουλο για 35 ολόκληρα λεπτά. Ναι, και... δεν του πήρα μετά. Πώς? Πήρες μετά? Μ' ακούς? Σωστό. Κοιτάξτε, εσύ μου είπες να πάρω τηλέφωνο σήμερα ξανά. Ναι, μετά πήρα, άργησα. Μισό λεπτό. Με το Μητρόπουλο εχθές κατάφερες να πάρεις τηλέφωνο? Όχι, βε, όχι. Τι να κάνουμε τώρα? Εκεί έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο. Σήμερα, εγώ τι να κάνω, δηλαδή. Σήμερα τι να σου απαντήσω εγώ? Πού ξέρω εγώ τι θα μου πεις? Για πες μου, τι είμαι εγώ, εργατολόγος, δεν είμαι ειδικός. Εντάξει, συγγνώμη. Γι' αυτό, όχι. Άκουσε με λίγο, μην παρεξηγείς. Απλά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Γι' αυτό και βγάζουμε το Μητρόπουλο. Τι? Εγώ. Πες μου. Δεν παρεξηγούμε. Ωραία. Είπα να πάρεις εχθές που ήταν ο Μητρόπουλος εδώ, να μας απαντήσει ο Μητρόπουλος. Λοιπόν. Συγγνώμη, ρε Άγγελε. Αύριο. Δεν πήρα τηλέφωνο, εσύ μήπως άρχισες. Αύριο. Άκουσε με λίγο. Ναι, αλλά σήμερα μήπως θα ξαναπάρω. Για ποιο πράγμα? Ο ίδιος. Για ποιο πράγμα? Για το ίδιο θέμα. Σήμερα γιατί να ξαναπάρεις? Εχθές. Εγώ, δηλαδή. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αύριο θα έχουμε. Που δεν μας πλήρωσαν 7 μήνες ανδρομικά τα αγροτικές εντάξεις. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Παπά, τον Λεωνίδα, εδώ εργατολόγο, να πάρει τηλέφωνο αύριο στις 11. Δεν πήρε όμως το Μητρόπουλο, τι να κάνω εγώ τώρα? Εντάξει, δεν σε είπα εγώ τίποτα. Α, ωραία. Αύριο λοιπόν 11 η ώρα θα πάρει που θέλει ο Παπάς. Επειδή με είπε ο Άγγελος να πάρω σήμερα. Να πάρει. Να πάρει. Άκου.
Άκου λίγο, άκου. Μπράβο, όπως μου λες, τώρα έτσι ακριβώς και χθες. Άκου λίγο, άκου. Ωραία, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, ρε, και έχω και τα δικά μου θέματα. Λοιπόν, λοιπόν, δύο τηλέφωνα θα σας δώσω. Τα έχω δώσει επανειλημμένες φορές, τα έχω δώσει πάνω από 50 φορές, που μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας και με τους συνεργάτες του κυρίου Μητρόπουλου. Πάρτε λοιπόν μολύβι και χαρτί, γράψτε δύο τηλέφωνα που θα σας δώσω. Είναι λοιπόν με αυτόματο Αθηνών 210, 210 μπροστά λοιπόν, αυτόματο Αθηνών, 36-36-290, 36-36-290 και 36-033-40. Τα ξαναλέω άλλη μία φορά. 210-36-36-290 και 36-033-40. Πάμε στο βίντεο. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν που γίνεται υπάρχουν οι φιλοζωικές οργανώσεις οι οποίες όπως σας είπα προσφέρουν πάρα πολλά. Μία από αυτές τις οργανώσεις είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός της Πυθίας, οι οποίοι άνθρωποι, κυρία Ιωάννα, με συγχωρείτε, θα απευθύνουμε, θα μιλάω σε εσάς, αλλά είστε οι εκπρόσωποι, οι εκπρόσωπος όλων των υπολείπων μελών. Σίγουρα εις βάρος του προσωπικού τους χρόνου, αλλά είμαι σίγουρος και των οικονομικών σας, προσφέρετε πάρα πολλά σε αυτό το τομέα. Μας έγινε λοιπόν μία πρόταση, την οποία και αποδεχθήκαμε, να υπάρξει μία συνεργασία μεταξύ του κοινωνικού συνεταιρισμού της Πυθίας και του Δήμου Καβάλας. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει και μάλιστα θα έρθουν άτομα από την Ισπανία, εθελοντές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις δραστηριότητες τους. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει μία προσφορά εθελοντών η οποία θα είναι 15 ώρες την εβδομάδα. Θα υπάρξει τάισμα και πότισμα των αδέσποτων ζώων στο καταφύγιο το οποίο έχουμε στην περιοχή του Ζυγού. Κατασκευή σπιτιών, δηλαδή θα κατασκευάσουμε κάποια σπίτια σπιτάκια για να μπορούν να μένουν τα αδέσποτα μέσα. Και μάλιστα αυτό έρχεται και δένει και με τη μία δράση την οποία έχουμε φέτος στο Κοσμόπολης, που είναι η κατασκευή σπιτιών μέσω της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή της επανάχρηση διαφόρων υλικών τα οποία θα τα πετούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο και τον Δήμο Καβάλας για αυτήν την συνεργασία, για αυτήν την πρόταση που κάναμε και αποδεχτήκανε. Όπως σας είπε και ο κύριος Δήμαρχος, θα έρθουν δύο εθελοντές από την Ισπανία και ο λόγος που ζητήσαμε συγκεκριμένα από την Ισπανία είναι γιατί το 2019 είχαμε για 7 μήνες δύο παιδιά τα οποία προσφέραν εθελοντική εργασία στην Πυθία και η κοπέλα που είναι από την Ισπανία παρέμεινε στον οργανισμό μας και αυτή τη στιγμή είναι η μέντορ των εθελοντών. Είναι ουσιαστικά η συντονίστρια και η κοπέλα η οποία θα διαχειρίζεται το εθελοντικό μας κομμάτι. Από εκεί και πέρα, σε ερώτηση του ένα Channel προς τον Δήμαρχο Καβάλας, κύριο Θεόδωρο Μουριάδη, για το τι ακριβώς πρόκειται να επακολουθήσει και να γίνει με την δική του πολιτική που πρόκειται να ασκηθεί σχετικά με τα αδέσποτα ζώα, αλλά και για το νέο κοινοκομείο στην πρώην Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, απαντά ότι έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 600.000 ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή αναμένονται και πολυοδομικές άδειες και ολοκλήρωση που αφορά την γραφειοκρατική διαδικασία για την ίδρυσή του. Λοιπόν, ο σχεδιασμός που υπάρχει για το νέο κοινοκομείο είναι ότι θα γίνει στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων προς το Ζυγός. Έχει χρηματοδοτηθεί το έργο με 600.000 από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει και τελειώνει η χωροθέτηση του ρέματος, γιατί είναι κοντά σε ένα ρέμα, και βγαίνει η οικοδομική άδεια, ούτως ώστε μετά να μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο. Η μελέτη υπάρχει, οπότε βγαίνει η οικοδομική άδεια και αμέσως πλέον θα γίνει δημοπρασία για να μπορέσει να γίνει το
νέο κοινοκομείο που θα είναι ένα σύγχρονο κοινοκομείο με ιατρείο μέσα, με κατάλληλους χώρους για τα αδέσποτα που θα φιλοξενούνται και γενικά θα είναι ανθρώπινες οι συνθήκες, μάλλον εντάξει, θα είναι συνθήκες πολύ κατάλληλες για την φιλοξενία των αδέσποτων. Να ενεργοποιηθούμε όλοι μαζί, δηλαδή και ο Δήμος, ταυτόχρονα και οι φιλοζωικές οργανώσεις του Δήμου, όπως επίσης και ελεύθεροι φιλόζωοι, οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά και οφείλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους ευχαριστήσουμε για τις δράσεις τους. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για μια ωραία συνεργασία μεταξύ μας, προκειμένου να μπορούμε να συμβιώνουμε μέσα στον αστικό ιστό και εμείς ως πολίτες, αλλά και τα αδέσποτα, τα οποία δεν ζουν και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες όταν είναι παρατημένα στους δρόμους, κινδυνεύουν από πάρα πολλά, από τα αυτοκίνητα, από ασθένειες, από χίλια δυο πράγματα, από ανθρώπους που δεν τα συμπαθούν και δεν τα θέλουν κοντά τους. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δώσε μου λίγο αυτή τη φωτογραφία, σε παρακαλώ. Αυτή εδώ η γουρουνόφατσα, γιατί περί γουρουνόφατσας πρόκειται, δεν μπορώ να πω η ανθρώπινη φάτσα, θα μου πεις τι φταίει το καημένο του γουρουνάκι και το βρίζεις. Σωστό και αυτό. Αλλά πώς να τον απεκαλέσω. Αυτό εδώ λοιπόν το ανθρωπόμορφο τέρας προσπάθησε να βιάσει μια 12χρονη, την Ζενέιντα, του ξέφυγε και την έκαψε ζωντανή. Η υπόθεση πάει στον ανακριτή μετά από 10 χρόνια, γιατί μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη. Η φρικιαστική δολοφονία έγινε το 2011. Ο αγώνας των γονιών δεν σταμάτησε ποτέ για να βρεθεί ο δράστης. Συνελήφθη τελικά η σκατόφατσα αυτή για άλλο βιασμό και τελικά προέκυψε ότι συνδέεται και με το έγκλημα που είχε διαπραχτεί πριν από 10 χρόνια. Και βέβαια δόθηκε η φωτογραφία στη δημοσιότητά του κτλ. Εδώ κοιτάξτε. Μάλιστα. Και αυτόν τώρα θα τον δικάσουν, προφανώς ισόβια και τα λοιπά, θα τον έχεις μπει στη φυλακή και θα τον ταΐζεις και θα τον ποτίζεις και αυτά. Και μετά από 15, 16, 17, 18 το ανώτερο χρόνια, θα βγει και πάλι και θα είναι ζωντανός. Ναι. Λοιπόν, το τι βιώνει η γειτονική μας χώρα, το αποδεικνύουν κάποια πράγματα, τα οποία τι. Ο Ερντογάν, ο Γιαλαντζής, ο Πτάνος, όπως λέμε εμείς, χτίζει παλάτια, φυλακές, θέλει να κάνει νέες διόρυγες και δεν ξέρω τι άλλο, αλλά ο λαός, ο απλός λαός, τι κάνει, τι του κάνει ο Ερντογάν στον απλό λαό. Θα δούμε τώρα. Μισό λεπτό. Να φτάσουμε στο βίντεο. Για να κοιτάξτε λίγο. Ναι. Απορώ και πώς έπαιξε αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα, δηλαδή. Η φωνή είναι ανοιχτή, δεν ακούγεται κάτι. Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile patates ve soğan üreticilerimize destek olmak amacıyla Tarım Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Başkan Erdoğan 1.250.000 ton patates ve yaklaşık 300.000 ton soğanın vatandaşlara dağıtılacağı müjdesini vermişti. Alalım ve hibe olarak da vatandaşlarımıza, fakir fukaraya, garip kurabaya
dağıtalım. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticiden alınan soğan ve patateslerin dağıtımı başlandı. İlk olarak Niğde ve Neslihan'a geldi. Maltepe, Pendik, Sancaktepe başlandı. Yardım yapılması planlanıyor. Taç vatandaşımızın her zaman yanında olduğu. Φάση λοιπόν λαέ πατάτες και κρομίδια που μοιράζει ο Ερντογάν, την άλλη φορά τους μοίραζε τσάι. Ήταν πάνω στο λεωφορείο και τους μοίραζε τσάι, φακελάκια. Φάση λοιπόν πατάτες και κρεμμύδια, τουρκικέ λαέ και η Εμινέ θα τρώει με χρυσά κουτάλια στα 500 δωμάτια, δεν ξέρω πόσα έχει τα παλάτια κτλ. Κατάλαβες. Και εδώ έχουμε δει στη χώρα μας στους φτωχούς κάποιες φορές, στους πολύ φτωχούς ανθρώπους και καλώς έγινε να δίνονται κάποια τρόφιμα, κάποια ζαρζαβατικά, κάποιες πατάτες, κάποια κρεμμύδια, κάποια... Ναι, βεβαίως. Το έχουμε δει. Αλλά καμία σχέση αυτό με εκείνο. Καμία σχέση. Πατάτες και κρεμμύδια ο τουρκικός λαός... Τσάι που κοστίζει το φακελάκι και φιλτζάνα που είναι με επίχρυσα γύρω-γύρω και χρυσά, η Εμινέ με τις μαντήλες τις πανάκριβες. Τι ωραία δικαιοσύνη υπάρχει στη γειτονική χώρα. Κατά τα άλλα, λιοντάρι ο Γιαλατζής Σουλτάνος. Λιοντάρι, βρυχάτε συνεχώς. Απειλή θεούς και δαίμονες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και για σήμερα, Τετάρτη. 14 Απριλίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί τα νούμερα δεν αφήνουν κανέναν εφησυχασμό. Γι' αυτό καλά θα είναι να προσέχουμε για να συναντηθούμε και αύριο εδώ στις 10 το πρωί και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.